Γεια χαρά, Unboxers! Σάξι Χαρπάς εδώ σε ένα ακόμη mini επεισόδιο των Unboxholics. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο The Elder Scrolls Anthology, μια σπάνια συλλογή για τα PC, η οποία περιλαμβάνει όλα τα κεφάλαια της αγαπημένης σειράς της Bethesda. Η συσκευασία ακολουθεί μινιμαλιστικό σχεδιασμό, στο μπροστά μέρος αναγράφονται τα παιχνίδια της συλλογής, ενώ στο πίσω μέρος φαίνονται τα box art των τίτλων, όλα τα περιεχόμενα του πακέτου και αρκετές ακόμη πληροφορίες για τη συλλογή. Περνάω απευθείας στο unboxing. Η συλλογή στο εξωτερικό της καλύπτεται από πλαστικό διάφανο slipcase, ενώ το κυρίως μέρος φιλοξενείται σε ένα εκπληκτικής ποιότητας χάρτινο κουτί, το οποίο έχει δερμάτινη υφή και χρυσαφένιες λεπτομέρειες. Στις τέσσερις πλευρές υπάρχει το λογότυπο της συλλογής, ενώ μπροστά και πίσω συναντώ το έμβλημα του Skyrim, το οποίο μάλλον επιλέχθηκε λόγω της εξαιρετικής εμπορικής πορείας του τίτλου. Τα περιεχόμενα βρίσκονται σε μια συσκευασία τύπου βιβλίο και για κάθε παιχνίδι έχει χρησιμοποιηθεί και από μια αναδιπλωμένη σελίδα. Το CD ή το DVD του παιχνιδιού βρίσκεται στο κέντρο ή αν υπάρχει και δεύτερο, αυτό βρίσκεται στα δεξιά, ενώ η κάθε αλλαγή σελίδα σηματοδοτεί και αλλαγή εικαστικού, που συνοδεύεται και από μερικά screenshots από το εκάστοτε παιχνίδι. Όπως είδατε, η συλλογή περιλαμβάνει το πολύ σπάνιο πλέον The Elder Scrolls Arena, το επίσης σπάνιο The Elder Scrolls 2 Daggerfall, το αγαπημένο μου The Elder Scrolls 3 Morrowind μαζί με το Construction Set και δύο ακόμη DVDs με τα Tribunal και Bloodmoon Expansion Packs, το The Elder Scrolls 4 Oblivion Game of the Year, που σημαίνει ότι εδώ μέσα υπάρχουν όλα τα DLCs του τίτλου συμπεριλαμβανομένου και του The Severing Islands Expansion Pack. Για την ιστορία να αναφέρω πως αυτό είναι ένα από τα παιχνίδια που έχω παίξει περισσότερο στη ζωή μου, με κοντά 1000 ώρες gameplay. Και τέλος, το ανθολόγιο περιέχει το 5ο κεφάλαιο της σειράς, το εξαιρετικά δημοφιλές Skyrim και μάλιστα τη Legendary Edition αυτού, η οποία περιλαμβάνει το Dawnguard, το Hearthfire και το Dragonborn DLC. Στο πίσω μέρος της συλλογής υπάρχει ένα αυτοκόλλητο με το λογότυπο του The Elder Scrolls Online, το MMO της Bethesda, το οποίο αναμένεται μέσα στο 2014. Μπορείτε μάλιστα να λάβετε μέρος στην beta που θα διεξαχθεί εντός του έτους. Επίσης, εδώ υπάρχουν και 5 αναλυτικοί χάρτες από τα 5 κεφάλαια της σειράς. Η Elder Scrolls Anthology κυκλοφορεί εδώ και μερικές ημέρες στα ελληνικά καταστήματα στην επίσημη τιμή λιανικής των 59,90 λεπτών. Αν βέβαια ψαχτείτε λιγάκι παραπάνω, θα βρείτε πολλά ελληνικά καταστήματα να το πουλούν ακόμη και 15 ευρώ φθηνότερα. Τώρα, το αν αξίζει να προβείτε σε αγορά, νομίζω είναι αχρίωστο να το αναφέρω. Η σειρά είναι μία από τις σημαντικότερες στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών και αγοράζοντάς την, εκτός από χιλιάδες ώρες παιχνιδιού πραγματικά, θα είστε κάτοχοι μιας πανέμορφης συλλογής. Εσείς αφήστε το σχόλιο σας, δώστε και ένα thumbs up στο βίντεο αν φυσικά σας άρεσε και μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι των Unboxholics για περισσότερες gaming και tech παρουσιάσεις. Μην ξεχνάτε πως μπορείτε να μας βρίσκετε στο ανανεωμένο unboxholics.com, στο gameover.gr και φυσικά σε σελίδες μας στο Facebook, στο Twitter και στο Google+. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο των Unboxholics, να είστε όλοι καλά!